ΣΥΡΙΖΑ με τις συνιστώσεις και τέτοια. Πιστεύω ότι, κοιτάξτε να δείτε κύριε Οικονόμου και κύριε Λυριτζή, μπορεί να έχει ο καθένας του την πολιτική διαφωνία, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι και εσείς γνωρίζετε τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιες είναι οι δηλώσεις του, ποιες είναι οι επίσημες θέσεις του. Προχθές είχε μία συνέντευξη ο πρόεδρος ο Αλέξο Τσίπρας, την οποία και εσείς την παρουσιάσατε εδώ πέρα αποσπάσματα χθες το πρωί. Yeah. Και εσείς ήδη είπατε προηγουμένως ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τον προγραμματικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν λοιπόν όμως. Με την επίσημη γραμμή, λέει, όχι με τον προγραμματικό. Όμως, τι λέει πάντως το κάθε στελέχος έχει διαφορά. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε ακούσει πολλά από τα στελέχη. Σας είπα λοιπόν ότι. Και όλα... για αφοπλισμό έχουμε ακούσει αστυνομία και διάφορα άλλα θέματα. Και για τη θρησκεία και για το διαχωρισμό. Πράγματα που έχουν λυθεί στην πορεία. Κύριε Οικονόμου. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Κύριε Οικονόμου, θα μπορούσαμε λοιπόν στο τραπέζι της συζήτησής μας να κάνουμε έναν διάλογο άγωνο όπου να πάρω κι εγώ δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είναι από εδώ και από εκεί. Όχι, αλλά δεν είναι επικοδομητικός ένας διάλογος 10 μέρες πριν από τις ιστορικότερες εκλογές στις οποίες περνάει η χώρα μας, τα προβλήματα τα οποία έχει ο ελληνικός λαός. Και αν λοιπόν ο κύριος Γκιουλέκας και η Νέα Δημοκρατία έχει τέτοιο πάθος με το να ανακαλύψει πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί, τι το καλύτερο να είχε αποδεχθεί την πρόταση για debate ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Σαμαρά. Να, όχι, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Να ακούσουμε από τον κύριο Σαμαρά τον ίδιο αν αυτά όλα τα πράγματα έχουν σχέση με την πραγματικότητα, να ακουστεί το ψέμα, να ακουστεί η καταστροφή επί 2,5 χρόνια. Πολύ. Ο κύριος Τρεμόπουλος έχει συγκεκριμένες δηλώσεις. Μιλάει για μακεδονική εθνότητα στα Σκόπια, μιλάει για μακεδονική γλώσσα. Ψέματα είναι όλα αυτά. Σας σέβομαι, αλλά δεν με σέβεστε. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σέβομαι. Αλλά τώρα δεν μπορεί να λέτε ψέματα όταν προσπαθείτε να καλύψετε δηλώσεις που ίσως δεν συμφέρουν στο ΣΥΡΙΖΑ να προβάλλονται αυτή την περίοδο. Γιατί πολλοί Έλληνες έχουν ευαισθησίες σε όλα αυτά τα θέματα, πάρα πολύ. Και σου λέει τι γίνεται, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τώρα. Μιλάτε πάνω στο δικό μου χρόνο. Ελάτε κύριε Πουλάκη, δεν έχετε τον χρόνο. Έχουμε χρόνο έτσι κι αλλιώς να ανησυχείτε, αλλά πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Εντάξει, συγκεκριμένος είμαι, λέω τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ και λέω λοιπόν το εξής. Ότι θα είχαν λυθεί πάρα πολλά θέματα και θα είχε ενημερωθεί πάρα πολύ ο ελληνικός λαός αυτές τις πάρα πολύ κρίσιμες εκλογές, διότι έχουμε μία χώρα η οποία έχει καταστρέφεται τα τελευταία 5 χρόνια. Έχουμε έναν λαό ο οποίος έχει περάσει τόσα πολλά προβλήματα. Θα μας δείτε τα προβλήματα, κύριε Πουλάκη. Είμαι υπέρ των debate, επαναλαμβάνω για να παρεξηγηθώ. Και λέω κακό σα, Σαμαράς δεν το δέχεται. Αλλά το debate δεν μας λύσει τα προβλήματά μας. Το debate όμως θα ενημέρωνε. Ακούστε, κύριε Οικονόμου, το debate θα έλυνε, αν θέλετε, τις οποιασδήποτε απορίες οι οποίες υπάρχουν στον οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή και θα ήταν ένα debate το οποίο θα έδειχνε τη βεβαιότητα της καταστροφής στην οποία ζούμε τα τελευταία 2,5 χρόνια με την ελπίδα την οποία γεννιέται μετά τις 25 Γενάρη, μετά από ένα πρόγραμμα. Αλλά στην ερώτηση λοιπόν του κύριου Λυριτζή. Για τις συμμαχίες. Ναι. Για τις συμμαχίες, αυτή δεν ήταν η ερώτηση. Ναι, έπρεπε όμως να σχολιάσω, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έπρεπε να σχολιάζω όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Λυριτζής. Μας πείτε για τις συμμαχίες, γιατί ξαφνικά κλείσατε σαν τον Κάβουρα. Που φοβάται και κλείνει και φεύγει. Αυτό έχουμε διαπιστώσει εμείς μέχρι τώρα. Ενώ στην αρχή σας ήταν ανοιχτό στη Δήμαρ, στον έναν, στον ξαφνικά μόνοι μας. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει μια μεγάλη, αν θέλετε, ομπρέλα, μια μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, όπου πάνω σε δύο, αν θέλετε, μεγάλα αιτήματα του ελληνικού λαού, πρώτα απ' όλα να σταματήσει αυτή η λιτότητα που έχει καταστρέψει, όπως σας είπα προηγουμένως, μέσα σε μια ανατροπή της πολιτικής της λιτότητας και μέσα από μια πολιτική όπου πρέπει να βγάλουμε, αν θέλετε, αυτή τη θηλιά την οποία μας έχουν βάλει και επειδή από τα διαφημιστικά έχω δει ότι σε 20 λεπτά θα έχετε εδώ πέρα τον πρωτεργάτη που μας άνοιξε την Κερκόπορτα το να έρθει το Δούνου του και η Τρόικα στην Ελλάδα από το γραφικό Καστελόριζο τον Απρίλιο του 2010. Θέλω να σας πω πάνω σε αυτό λοιπόν το αίτημα. Είναι ανοιχτός ο ΣΥΡΙΖΑ και προσκάλεσε τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες να μπορέσουν να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή. Και επειδή μου κάνατε συγκεκριμένη ερώτηση για το ΚΚΕ, έρχομαι λοιπόν και σας λέω. Έρχομαι λοιπόν, εμείς καλέσαμε σοσιαλιστές που φεύγουν, που αυτονομούνται από τη δημοκρατία. Αλλά λοιπόν για το ΚΚΕ. Γνωριζόμαστε, δεν είμαστε χθες. Επειδή γνωριζόμαστε. Αποκλείσατε το ποτάμι. Αποκλείσατε τη Δημάρ. Αποκλείσατε μικρότερα άλλα σχήματα. Αποκλείσατε τον Παπανδρέου, τον Βενιζέλο. Κύριε Οικονόμου, επειδή έχουμε. Επειδή είμαστε γνωστοί, λοιπόν, θα ήθελα σε αυτά τα 35 δευτερόλεπτα που δικαιούμαι να απαντήσω και να πω ότι το ΚΚΕ. Ναι, αλλά με διακοπές. Θέλω 35 δευτερόλεπτα. Θέλω λοιπόν να πω ότι
σε αυτή την πρόταση, ναι, περιέχεται και το ΚΚΕ και είναι η πρότασή μας. Και θέλω να σας πω ότι το ΚΚΕ κάνει ένα πολύ μεγάλο ιστορικό λάθος. Και θέλω να θυμίσω, επειδή είναι εδώ πέρα ο φίλος και ο σύντροφος ο Νίκος ο Σοφιανός, ότι όταν φτιάχτηκε η διακήρυξη από τον Δημήτρη τον Γλινό για το ΕΑΜ, δεν είχε το πρόγραμμα του ΚΚΕ, δεν μίλαγε για το σοσιαλισμό, δεν μίλαγε, αν θέλετε. Είχε ένα πρόγραμμα για να απελευθερώσει την Ελλάδα για τις μεγάλες δυνάμεις. Και λέω λοιπόν, οι δύο στρατηγικές αντιλήψεις. Η μία λέει μέσα στην Ευρώπη και άλλη λέει έξω από την Ευρώπη. Ναι, όμως λέμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση το να θέλεις να κάνεις μια μεγάλη πολιτική ανατροπή αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε ανθρωπιστική κρίση, όταν έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία ζει καθημερινά, να απέχει το ΚΚΕ από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και να βάζει τους μεγαλύτερους στόχους που δεν μπορούν, παραδείγματος χάρη, κρατάμε τις διαφορές σε οποιαδήποτε θέματα μεγάλα. Θα σας απαντήσω, κύριος Κουτσούμπας, θες για λίγη τσίπα. Έχω λοιπόν τη γνώμη, για να καταλήξω, το ότι σε αυτές τις πιο κρίσιμες ιστορικές εκλογές της χώρας μας, και είναι οι πιο κρίσιμες διότι ποτέ, η ριζοσπαστική αριστερά, μέσω του δημοκρατικού δρόμου, μέσω, αν θέλετε, αυτής της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ο ελληνικός λαός να αποφασίσει κατά πλειοψηφία να δώσει για πρώτη φορά στην αριστερά να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ρεαλιστικό για να φύγουμε από την μεγάλη κρίση την οποία περνάμε. Με αυτοδυναμία, κύριε Πουλάκη. Με αυτοδυναμία. Γιατί το έχετε γυρίσει αυτό είναι το σκηνικό, ενώ στην αρχή ήσασταν υποτίθετο ανοιχτό κόμμα των συνεργασιών, του διαλόγου, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και ξαφνικά θέλετε κι εσείς να γίνετε ένα παλιό κατεστημένο, ένα παλιό σύστημα του δικοματισμού και να κυβερνήσετε με αυτοδυναμία. Σύμφωνα με τα δικά σας το λέω εγώ. Εμείς ζητάμε κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θα σας πω γιατί. Δεν τη ζητάμε από μια θέση αλαζονίας. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτή η οποία στο πρόγραμμά της θα υλοποιήσει και θα φτιάξει και τον εκλογικό νόμο, τον δίκαιο, τον αναλογικό, και θα τον περάσει και με συνταγματική κατοχήρωση για να μην παίζει καμία κυβέρνηση παραμονές των εκλογών με εκλογικούς νόμους. Όμως θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, σαφέστατα, όμως θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, κύριε οικονόμου, όταν γίνεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια, ναι, πρέπει χωρίς αλαζονία η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, διότι θα πρέπει να είναι ισχυρός ο ελληνικός λαός για να πάει να διαπραγματευτεί με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μεγάλη ανατροπή, για την αναδιαπραγμάτευση, για να βάλει τη βιωσιμότητα ή μη τη βιωσιμότητα του χρέους, για να καταθέσει τις προτάσεις για μια άλλη ανατρεπτική διαπραγμάτευση. Μήπως, κύριε Πουλάκη, ζητάτε αυτοδυναμία για να πάτε σε μονομερείς ενέργειες? Όχι, διότι γιατί έχει δηλώσει ότι αν έχετε συνεργασίες, πιθανόν να αντιμετωπίσετε προβλήματα. Όχι, έχουμε δηλώσει ότι είμαστε κατά των μονομερών ενεργειών. Και το έχουμε δηλώσει από τα πιο επίσημα χείλια, από τον πρόεδρο, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Αλλά θέλω να σας πω ότι ζητάμε αυτή την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, την οποία αμέσως μετά τις εκλογές είπαμε ότι και μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και στην κοινωνία θα ζητήσουμε τη διεύρυνση και τη στήριξη πάνω σε αυτό το πρόγραμμα της ΔΕΘ όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί ένας λαός ο οποίος δώσει όσο μεγαλύτερη δύναμη και μετά τις εκλογές προσθεθεί, τότε θα είναι η διαπραγμάτευση πολύ πιο ουσιαστική, πολύ πιο ισχυρή. Η πολιτική δεν είναι ένα στατικό μέγεθος, είναι μια δυναμική, και όσο πιο δυνατότητες έχεις, τόσο καλύτερα θα μπορέσεις στη διαπραγμάτευση να καταθέσεις τα επιχειρήματά σου, να τα ενισχύσεις και να κερδίσεις αυτό, όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα μου δώσετε τον λόγο, γιατί θα έχετε τον λόγο μετά. Πράγματα, μετά. Βεβαίως, προφανώς θα έχουμε και δεύτερο γύρο. Ελάτε, γιατί το θέμα έχει τεθεί ήδη για σας. Αυτά τα 2,5 χρόνια, το ΚΚΕ ήταν στους δρόμους. Το 27% που ήταν, ήταν στον καναπέ και ζητούσε εκλογές. Το λέω αυτό γιατί και στις 26 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα είναι στους δρόμους. Για να διεκδικήσουμε να γυρίσουν εδώ και τώρα τα κλεμμένα. Εδώ και τώρα, όχι όταν και αν η οικονομία αντέξει. Και επίσης, μην αδικείτε το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κάνει συμμαχίες. Πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του κ. Γιώργου Παπανδρέου είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην κοινοβουλευτική του ομάδα ή θα μπουν. Ο επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου του είναι ο θεωρητικός του εξυγχρονισμού του ΠΑΣΟΚ και της ΟΝΕ, ο κ. Τσουκαλάς. Άρα λοιπόν, να είμαστε.